Έχουν εμφανιστεί προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή της, στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας. Αυτά τα προβλήματα κυρίως αφορούν τα μανταρίνια και συγκεκριμένα την ασθένειά τους από την μονίλια, όπως επίσης και το πρόβλημα στην διάθεση των πορτοκαλιών. Με τον τρόπο αυτό έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, ενώ φαινόταν ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά αρχικά, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα που υποχρέωσαν τον Περιφερειάρχη, ήρθε σε επαφή με αγροτικούς φορείς, είχε ενημερωθεί βεβαίως από εμάς σχετικά, και έγινε μια σύσκεψη, αν θυμάστε, πριν από περίπου 15 ημέρες, στην οποία σύσκεψη αναφέρθηκαν από φορείς σχετιζόμενους με το εμπόριο, τη διάθεση και τη διάθεση των εσπεριδοειδών, τα μεγάλα προβλήματα αυτά που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο της Αργολίδας. Πράγματι, ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια άμεσα, λύστηκε ένα ραντεβού, το οποίο αναβλήθηκε και έγινε τελικά χθες, μεταξύ του κύριου Περιφερειάρχη και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κύριου Λιβανού. Ήταν παρόντες και οι δύο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου, ο κ. Στατάκος και ο κ. Μπαγινέτας. Και έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα των εσπεριδοειδών, κυρίως στην Αργολίδα και στην Κορίνθια. Δευτερευόντως στην Κορίνθια. Εκεί λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν θετικό για εμάς. Αποφασίστηκε ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει μια στήριξη και στους παραγωγούς των κλιμεντίνων μανταρινιές, δηλαδή όσον αφορά και τις ναυαλίνες. Το πρώτο λόγω της ασθένειας, το δεύτερο λόγω της αδυναμίας διάθεσης. Και έχουν φύγει, διαβεβαίωσε ο Υπουργός, θα έφευγαν δύο θετικές εισηγήσεις για αυτά τα δύο προϊόντα προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποφασιστούν τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Από ό,τι ενημερωθήκαμε και από τον κύριο Περιφερειάρχη, είναι εν γνώση και του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί και εκείνος με την πλευρά του να υπάρξει οπωσδήποτε στήριξη των παραγωγών και της πρωτογενούς παραγωγής που επλήγησαν από τα φαινόμενα αυτά τα οποία ανέφερα. Έγινε επίσης εκτενή συζήτηση όσον αφορά δυσλειτουργίες οι οποίες υπάρχουν στους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ, δυσλειτουργίες οι οποίες εν πολλής προέρχονται και από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Έχουν δημιουργηθεί θέματα και από το παρελθόν με την κατάργηση των υπηρεσιών οικείων βελτιώσεων και όλο αυτό οδήγησε σε μία οπισθοχώρηση. Ο Υπουργός ζήτησε από τον κύριο Περιφερειάρχη να υπάρξουν ολοκληρωμένες προτάσεις και εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσε να απλοποιηθεί το καθεστώς των ΓΟΕΒ, το ΕΒ, ούτως ώστε να καταστεί λειτουργικό, να καταστεί πιο αποτελεσματικό και να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Και επίσης κανονίστηκε, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στην Αργολίδα, κανονίστηκε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου να υπάρξει μια συνάντηση του κυρίου Περιφερειάρχη, στην οποία συνάντηση θα συμμετέχω και εγώ, με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τα εγκυοβελτιωτικά έργα και κυρίως με τα θέματα αναβάλου. Είμαστε σε μία περίοδο που, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τα έργα του αναβάλου είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την Ερμιονίδα, που ακόμα δεν έχει δημοκρατηθεί το συγκεκριμένο έργο και επίκειται η δημοκράτησή του, όσον αφορά και για την Επίδαυρο, που υπάρχουν θέματα όσον αφορά την αλλαγή όδευσης του αγωγού, ούτως ώστε να μην περνάει μέσα από τα χωριά του Αγίου Αδριανού και της Νέας Τήρινθας. Υπάρχουν θέματα με την κατασκευή του εγκυοβελτιωτικού έργου Ασίνης Τρεπάνου, με τη δεύτερη φάση του αναβάλου
στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή Κουτσοποδίου, με το αντλιοστάσιο των Ηρίων. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τον Ανάβαλο. Ξέρουμε και μας μεταφέρθηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη η διάθεση του Υπουργείου να σπρωχτούν αυτά τα πράγματα και να οδηγηθούν έτσι σε εκτέλεση και σε δημοπράτηση. Και για τον λόγο αυτό, αυτή η σύσκεψη, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ευελπιστούμε να αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.